Μια ανάσα πριν τα Χριστούγεννα και το Weekly Fix είναι εδώ. Είμαι η Μαρίλη και παρέα θα δούμε όλα όσα μας απασχόλησαν αυτή την εβδομάδα. Κυνηγάτε ακόμα Pokémon? Αν όχι, πιθανώς να ξεκινήσετε ξανά, καθώς η δεύτερη γενιά ήρθε στο Pokémon Go. Τα νέα ήρθαν από τον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Facebook και ξεκινάνε κάνοντας μια αναδρομή στη δεύτερη γενιά με όλα τα μωρά Pokémon, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα στο παιχνίδι και όπως είναι φυσιολογικό, θα τα βρίσκουμε μέσα σε αυγά. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι αυτά θα είναι τα πρώτα από τα Pokémon της δεύτερης γενιάς που θα ενταχθούν, ενώ το Pokédex θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες με όλα τα υπόλοιπα. Έφτασε το πρώτο βιντεοπαιχνίδι που αντικαθιστά εικόνα, ήχο και χειριστήριο από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Σε ένα έγγραφο που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο στο Frontiers in Robotics and AI, παρουσιάστηκε η πρώτη επίδειξη κατά την οποία οι άνθρωποι παίζουν ένα απλό παιχνίδι δύο διαστάσεων στον υπολογιστή μέσω διέγερσης εγκεφάλου, χωρίς να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε άλλη αίσθηση όπως πεδίο αφής, όραση ή κάποιο σύστημα, παρά μόνο ένα σύστημα οπτικής διέγερσης. 21 λαβύρινθοι δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας, με το 92% των παικτών να καταφέρουν με επιτυχία να αποδράσουν χρησιμοποιώντας μόνο τη δύναμη του μυαλού τους. Φορέστε τα καλύτερά σας, γιατί η CD Media με τη Ubisoft ετοιμάζονται να φέρουν το πιο χριστουγεννιάτικο πάρτι της χρονιάς. Έτσι λοιπόν, στις 23 Δεκεμβρίου 2016, ραντεβού στο ID27-7365, πλατεία Αγίων Ασωμάτων στο Θησίο. Το Ubisoft Night φέρνει τη διαδραστική ψυχαγωγία στη χώρα μας σε ένα μοναδικό πάρτι στο κέντρο της Αθήνας, συνδυάζοντας μουσική, χορό, πολλές δραστηριότητες και gaming. Το IGN Greece θα σας περιμένει. Εσείς μην ξεχάσετε να κλείσετε τη δική σας πρόσκληση δωρεάν στο ubinight.gr. Ας αλλάξουμε όμως θέμα, πηγαίνοντας στον κινηματογράφο και βλέποντας τηλεόραση. Ήρθαν στο φως οι φετινοί υποψήφοι των Χρυσών Σφαιρών, οι οποίες θα μεταδοθούν στις 8 Ιανουαρίου 2017, με τη σκυτάλη του οικοδεσπότη να παίρνει φέτος ο γνωστός παρουσιαστής Jimmy Fallon. Το Deadpool έκανε την έκπληξη φέτος με δύο υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία καλύτερης κωμωδίας ή musical και καλύτερου ηθοποιού. Άλλες ταινίες που ξεχώρισαν με πάνω από μία υποψηφιότητες ήταν τα Hacksaw Ridge, Lion, Moonlight, La La Land, Hell or High Water, Manchester by the Sea και Nocturnal Animals. Όσο για την τηλεόραση, το Game of Thrones είχε πάλι την τιμητική του, όμως παρέα του έκαναν και νέες σειρές όπως τα Westworld, Stranger Things, The Crown και This Is Us. Η Amazon δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει το Netflix να κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης και αντεπιτίθεται δυναμικά. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι η υπηρεσία Amazon Prime Videos είναι πλέον διαθέσιμη σε 200 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Πλέον, οι συνδρομητές της υπηρεσίας θα μπορούν να βλέπουν τις αγαπημένες τους σειρές όπου θέλουν. Το κόστος της υπηρεσίας θα ανέρχεται στα 3 ευρώ για τους πρώτους 6 μήνες και από εκεί και πέρα θα επανέρχεται στην κανονική του τιμή, που είναι τα 6 ευρώ. Ετοιμαστείτε για την πρώτη πολεμική ταινία του Christopher Nolan με πρωταγωνιστή τον Tom Hardy. Η ταινία Δουνκέρκη ξεκινάει, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες των Βρετανών και των συμμάχων είναι περικυκλωμένοι από τις δυνάμεις του εχθρού. Παγιδευμένοι στην παραλία με τις πλάτες τους στη θάλασσα, έρχονται αντιμέτωποι με μια ανέφικτη κατάσταση καθώς ο εχθρός πλησιάζει. Η ταινία θα βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 24 Αυγούστου 2017. Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας The Fate of the Furious μας έδειξε την οικογένεια του Fast να είναι διχασμένη, καθώς ο Ντομινίκ Τορέτο στρέφεται εναντίον της ομάδας. Ο σκηνοθέτης της ταινίας αποκάλυψε πως το τρέιλερ είχε 139 εκατομμύρια επισκέπτες στις πρώτες 24 ώρες που έγινε διαθέσιμο παγκοσμίως και κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ του τρέιλερ με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα μέσα σε 24 ώρες. Ακόμα μια εβδομάδα έφτασε στο τέλος της και εγώ περιμένω τα δικά σας σχόλια. Κάπου εδώ όμως θα ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, γιατί εμείς θα τα ξαναπούμε του χρόνου.